Γιώργο, μιάνο τελεία, παραμένεις μαζί μας. Πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τον κύριο Νίκο Πέπα, αντιπεριφερειάρχη Αττικής. Κύριε Πέπα, είναι μια δύσκολη ημέρα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, όπως έχετε πει και εσείς, θυελώδεις άνεμοι στην περιοχή. Στην αρχή έκαιγε περιοχές με πολύ χαμηλή βλάστηση και είναι σε ένα σημείο που ούτως ή άλλως εξ μορφολογίας του έχει πολύ ισχυρούς ανέμους πάντα, σε σχέση και με τη σημερινή ημέρα που ούτως ή άλλως είναι αυξημένη άνεμη. Αυτό είναι που δημιουργεί αυτή την ένταση στη φωτιά. Έχετε εσείς καθόλου μια τάξη μεγέθους για το σε τι απόσταση βρίσκονται τα πρώτα σπίτια από το μέτωπο, από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά? Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω με λεπτομέρεια πόσα μέτρα είναι. Δείχνει ότι δεν είναι πολύ κοντά. Σας λέω και η χαμηλή βλάστηση είναι κοντά σε πυλώνες ρεύματος υψηλής τάσης. Ακόμα όμως δεν είναι πολύ κοντά. Ήδη η πυροσβεστική είδαμε ότι έβγαλε μήνυμα για κένωση συγκεκριμένων περιοχών και προληπτικά για να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα. Είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που καθιστούν λίγο απρόβλεπτη την κατεύθυνση του μέτωπου ανά πάσα στιγμή. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν ενισχυθεί δυνάμεις πυροσβεστικής και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα, μαζί τους και 31 Ρουμάνοι με 5 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό. Είναι η μάχη με τις φλόγες που δίνουν. Βεβαίως, κύριε Πέπα. Ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, του κ. Πατούλη, ήδη έχουν διατεθεί δυνάμεις όπου μας ζήτησε η πυροσβεστική υπηρεσία και αυτές είναι αυξανόμενες. Δηλαδή, διαρκώς αναπροσαρμόζεται το αίτημα και στέλνουμε καινούργια υβροφόρες και καινούργια μηχανήματα προκειμένου να ενισχύσουμε το έργο της κατάσβεσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καλώς, κύριε Πέπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε και όταν φτάσετε κι εσείς στο σημείο θα έχετε μια καλύτερη εικόνα να μας την μεταφέρετε.